Το Cash Out είναι εδώ. winmasters.com.cy. Τώρα με Cash Out. Αφήνει ο Αγκύρε, χτελεί ο Πέδρο, κεφαλιά και έχουμε κόρνερ. Άμυνα ένας εναντίον ενός. Οι Ιρλανδοί παίζουν τελικά εκεί κοντά οι παίκτες του Απόλλωνα. Έγινε το σούτ από μακριά, αφήνει ο Μάνους έξω. Κάνει κίνηση ο Γκαγμπέ. Ο Γιαννιώτας με το αριστερό θα κάνει το σούτ κοντράρι, μπάλα και πάει κόρνερ. Μάρκοβιτς. Γιαννιώτας. Έστειλε την παλιά απέναντι, ανεβαίνει ο Ζελάγια, γκολ 1-0! Εμίλιο Ζελάγια στο 17ο λεπτό, η πιο αξιόπιστη λύση, δίνει τη λύση για τον Απόλλωνα. Ο Ζελάγια ανεβαίνει ψηλά και με μια καρφωτή κεφαλιά αναγκάζει τον Μάνους να πάει σε λίγο να μαζέψει την μπάλα από τα δίκτυα. Ξανά η ομαδική προσπάθεια των παιχτών του Απόλλωνα. Με τον Γιαννιώτα να σηκώνει την μπάλα απέναντι και τον Ζελάγια να ανεβαίνει ψηλά. Και με αυτόν τον τρόπο ο Απόλλων ανοίγει το σκορ. Σέντρα από τον Γκαγμπέ, σιρτά πήγε η μπάλα. Κέρδισε εκ νέου ο Γκαγμπέ. Έτοιμος για το σούτ θα το κάνει ο Μάνους, αποκρούει ο Παπουλής σε θέση για να σκοράρει πάνω στον Μάνους. Αλλά κέρδισε την μπάλα ο Γκαγμπέ. Και θα βρει τον Γιαννιώτα. Αμέσως το σούτ, απόκρουση από τον Μάνους, εκπληκτική επέμβαση. Είπε όχι στον Γιαννιώτα σε αυτό το εντυπωσιακό σούτ στη γωνία. Δείτε εδώ, αμέσως δεν το σκέφτηκε καθόλου. Και με ένα δυνατό τεχνικό σουτ θα έλεγα σημάδεψε το παραθυράκι. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Ο Μάρκοβιτς με δύναμη, ο Μάνους λέει και πάλι όχι. Στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Δεύτερη φορά που απογειώνεται. Ο Ιρλανδός τερματοφύλακας ήταν με πολύ δύναμη εκτελεσμένο το φάουλ. Ένα γκολ πριν το τέλος του ημιχρόνου θα είναι ό,τι καλύτερο για τον Απόλλωνα να φτάσει σε δεύτερο. Κεφαλιά προς τα πίσω πάνω στον Μάνους. Συμπληρώσαμε τα 45 λεπτά, εκτέλεσε ο Αγκύρε. Κεφαλιά προς τα πίσω και πάλι στον Μάνους. Ο Γιαννιώτας είναι έτοιμος να κάνει το σουτ και να στείλει την μπάλα πάνω από την εστία του Μάνους. Παπουλής πάρα πολύ ωραία στον Εμπιντά. Ανεβαίνει ωραίο ο Γάλλος και φτάνει έξω από την περιοχή και είναι έτοιμος να σουτάρει. Το κάνει ο Μάνους, αποκρούει. Εκτέλεσε ο Πέδρο, η μπάλα πέρασε από όλους για να φτάσει στον Αγκύρε, ο οποίος έκανε το σουτ. Απέκρουσε ο Μάνους, το σουτ γκολ! Γκολ Απόλλων από τον Σάλαη! Χρυσή αλλαγή του Σοφρόνη Αυγουστή. 2-0. Στο 63ο λεπτό σημειώθηκε τον γκολ από τον Σάλαη. Εδώ ξανά η εκτέλεση του κόρνερ. Σούτα τον Αγκύρε. Ο Μάνους λέει όχι. Ο Σάλαη σημαδεύει τη γωνία. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο Ιρλανδικής αντίδρασης. Ο Απόλλων έχει πια να διαχειριστεί ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Βγήκε στην μπάλα ο Γιαννιώτας. Το πλάγιον out. Για να δούμε. Είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος με κάποιους ποδοσφαιριστές για την αντίδρασή τους προς αυτόν. Και να δούμε τώρα αν θα βγουν οι κάρτες. Κίτρινη στον Κάβανα και... Κόκκινη στον Παπουλή. Κόκκινη στον Παπουλή. Στο 66ο λεπτό Απόλλων μένει με 10 παίκτες. Εδώ είναι η φάση με τον Γιαννιώτα. Για αυτόν τον λόγο που βλέπετε, για το σπρόξιμο. Α, για αυτή την κίνηση δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Νομίζω είναι υπερβολικός ο διαιτής. Τα τέρματα, ο Ζελάγια είχε πετύχει το πρώτο. Ο Γκριν από μακριά θα κάνει το σουτ και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα φοβερό γκολ. 2-1. Σοφάριση του αποτελέσματος του πρώτου αγώνα με αυτό το εκπληκτικό γκολ του Γκριν. Έχω την εντύπωση ότι είναι στην πρώτη τελική προσπάθεια των Ιρλανδών στον αγώνα. Ξαναβλέπουμε την φάση. Δείτε πόσο πλάγια είναι. Δυνατό αριστερό σουτ. Στο αριστερό γάμα του Μόλπα η μπάλα. Εξαιρετικό γκολ πράγματι. Στα όρια της περιοχής του Μάνους. Πέρασε η μπάλα, την πρόλαβε ο Σάλαη, αλλά κατέληξε out. Φιν. Μπέρν από μακριά. Κανένα πρόβλημα για τον Μολ. Ο Γκρέις. Ο Μπόιλ. Παραγίνει το λάθος και γίνεται το λάθος. Για να δούμε. Ευκαιρία για τον Απόλλωνα.
Ο Ζελάγια, ο Πίτας, θα χάσει το κοντρόλ και η ευκαιρία θα κάνει φτέρα. Ξανά ο Μάρκοβιτς, κίνηση από τον Πίτα, του ελευθερώνει τον χώρο. Ο Μάρκοβιτς δεν μπορεί. Απομακρύνθηκε η μπάλα, φτάνει στον Αγκύρε. Τέσσερις παίκτες του Απόλλωνα περιμένουν. Η σέντρα από τον Αγκύρε. Πέρασε η μπάλα, το σούτ από τον Πίτα είναι απελπιστικά. Αστοχίσε την μπάλα ο Σαρδινέρο. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Γκρέις, ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα. Είναι η δεύτερη και τώρα έχουμε αριθμητικό ισοζύγιο. Πάνω τους και οι παίκτες, εδώ από την εκπληκτική ενέργεια του Σαρδινέρο, το δυνατό φάουλ σε μια υποσχόμενη έτσι κι αλλιώς επιθετική ενέργεια. Ήταν και το είδος του φάουλ ωστόσο. Και να φτάσει στο πολυπόθητο τρίτο γκολ. Εκτελέστηκε το φάουλ. Πέρασε η μπάλα, κατέληξε στον Μάνους. Ο Καρ παρολίγο του αυτόν γκολ εδώ. Η μπάλα χτύπησε στον Γιούστε και έφυγε πάνω από την εστία. Το φάουλ θα για να δούμε τώρα τον Ζελάγια σε διακόπτω. Θα δώσει την πάσα ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Το σουτ γκολ! 3-1! Ο Αντριάν Σαρδινέρο. Και αυτός χρήση αλλαγή του Σαφρόνη Αυγουστή. Και δείτε πώς πανηγυρίζει ο προπονητής του Απόλλωνα. Σκορ πρόκρισης. Στο 101ο λεπτό χτύπησε ο Σαρδινέρο με αυτό το διαγώνιο σουτ. Δείτε από την αρχή την φάση, την πάσα, την ασίστα τον Ζελάγια, το σουτ στην απέναντι γωνία. Μπάλα πάει στο πλαϊνό διχτάκι και καταλήγει στο βάθος της εστίας. Έτσι με αυτό τον τρόπο ο Νίλ από την πίεση του Πίτα. Ο Γκριν στέλνει την μπάλα απέναντι. Ο Κάρ είναι σε καλή θέση. Έκανε την κεφαλιά, πέρασε μπροστά από την εστία και κατέληξε έξω. Ζητά και παίρνει ο Μάρκοβιτς. Πάρα πολύ ωραία θα βρει τον Πέδρο. Αποφεύγει τον Κάρ. Έχουμε πέναλτι εδώ. Έχει δώσει τι, έξω από την περιοχή έχει δώσει το φάουλ. Σιγά να το πάρουμε, παιδιά. Εδώ ο Κάρ είναι εκτός περιοχής. Σωστή η απόφαση του Δανού. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Αγκύρε. Χτελεί με δύναμη στην κλειστή γωνία ο Μάνους με διπλή προσπάθεια. Δίνει εκ νέου ύψος το σουτ. Ο Μολ έκανε την απόκριση του αγώνα. Watch. Επικίνδυνα στην περιοχή. Πρόλαβε ο Λούβα, αλλά δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Το cash out είναι εδώ. Winmasters.com.cy. Τώρα με cash out.